Τις χαρές και το γλέντι για τους αραβώνες ενός νέου ζευγαριού χθες το βράδυ στο Φραγκοκάστελο διαδέχτηκε ο πόνος και ο θρήνος. Ένας 25χρονος κάτοικος της περιοχής, φεύγοντας λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το τραπέζι μαζί με την αραβωνιαστικιά του, βρήκε τραγικό θάνατο όταν στην προσπάθειά του να σβήσει μικρή εστία φωτιάς που προκλήθηκε από πτώση καλωδίου υψηλής τάσης στον επαρχιακό δρόμο λίγο έξω από το Φραγκοκάστελο, πάτησε το καλώδιο και υπέστη ηλεκτροπληξία. Έπεσε έναν άσκοπο περιβολικό, πήγαινε το καλώδιο τη ζωή τη υψηλή τάση απάνω, έπεσε το καλώδιο, πήρε φωτιά κάτω, πήγαινε το παιδί να το σβήσει και πάτησε το καλώδιο και σκοτώθηκε. Έπαινε ακαραίος. Αυτό ήταν. Ο άτυχος Νικόλας μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας της περιοχής, ήταν όμως ήδη αργά. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος στην οικογένειά του και έπεσε σαν κεραυνό στα σφακιά που θρηνούν το χαμό του γελαστού και ιδιαίτερα αγαπητού νέου. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία, αυτός και όλη την οικογένεια που δυστυχώς βυθίστηκε στο πένθος. Η Ένωση Σφακιανών Νομουχανίων εκφράζει τα θερμότατα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του άτυχου Νίκο. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Απανταχού Σφακιανών. Μαύρο πέπλο σκεπάζει τα σφακιά τη σημερινή μέρα για τον τραγικό και αδόκητο θάνατο του συνεπαρχιώτη μας Νίκου Καγιαδάκη, του Παναγιώτη και της Άννας, νέου που κοσμούσε τον τόπο καταγωγής του, εκφράζουμε τα θερμότατα συλληπιτήριά μας στους οικείους του και να έχει καλοστρατιά στη γειτονιά των Αγγέλων. Ας είναι ελαφρύ το σφακιανό χώμα που θα σε δεχτεί στην αγκαλιά του. Την ίδια στιγμή, το φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών, που έγινε για μια ακόμη φορά η αιτία μιας ανθρώπινης απώλειας, καταδικάζει η Ένωση Σφακιανών και η τοπική κοινωνία. Σαφώς είμαστε εναντίον των άσκοπων πυροβολισμών, είμαστε εναντίον της υπερκατανάλωσης αλκοόλ. Όμως, πρέπει να πούμε ότι αν η κακή ώρα σε ψάχνει, θα σε βρει αν βαστάς και κοντυλοφόρο. Έτσι, αυτό είναι το τραγικό. Πρέπει να τελειώσει. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή, εντάξει, χαρά είναι χαρά, αλλά καταλήγει σε λύπη κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι είναι ένα αναχρονιστικό φαινόμενο το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται ακόμη και είναι 2023. Εντάξει, η Κρήτη είναι ιδιαίτερα γνωστή για αυτό το έθιμο κατά μία έννοια, απλά πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω, είναι ώρα για αλλαγή. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ στεναχωρό το γεγονός τώρα όλο αυτό, γενικά οι πυροβολισμοί, οι άσκοποι, και γενικά δεν είναι ένα έθιμο το οποίο χρειάζεται να συνεχιστεί, δηλαδή δεν νομίζω. Το μόνο που έχει προκαλέσει είναι δυστυχία σε οικογένειες, τίποτα άλλο. Η ασύλληπτη τραγωδία που έχει συγκλονίσει την ευρύτερη περιοχή των Σφακίων συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη, και ενώ το γλέντι για τους αραβώνες συγγενικών προσώπων του 25χρονου ήταν ακόμη σε εξέλιξη.